καταστράφηκε ρωσικός θερμοβαρικός εκτοξευτής, ισχυρότερος των HIMARS. Σύμφωνα με αναφορές λοιπόν, η Ουκρανία κατέστρεψε την Τετάρτη έναν ρωσικό εκτοξευτή πυράβλων που θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα όπλα που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την υπηρεσία ενημέρωσης Nexta της Λευκορωσίας στο Telegram έδειχνε την καταστροφή ενός ρωσικού TOS-1 ή TOS-1A, γνωστό και ως φλογοβόλο σύστημα ή εκτοξευτή θερμοβαρικών όπλων στην περιοχή του Ντονμπάς. Οι Critical Threats είχαν αναφέρει νωρίτερα μέσα στον μήνα πως οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το πυροβολικό σύστημα στις πρώτες γραμμές του Ντονιέτς, προσθέτοντας πως η χρήση του από κοντινή απόσταση για την μάχη του Βουλεντάρ δείχνει πως οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν μια σχετική προτεραιότητα σε αυτή την περιοχή. Ο ειδικός στην άμυνα και στην στρατιωτική τεχνολογία David Hubling είπε στη Newsweek πως το TOS-1 προκαλεί ένα εξαιρετικά ισχυρό οστικό κύμα που μπορεί να θρηματίσει κτίρια. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας είχε δηλώσει τον Μάρτιο του 2022 πως το εν λόγω οπλικό σύστημα έχει εμπριστικά και εκρητικά αποτελέσματα εξαιτίας του οξυγόνου που απαιτεί για την δημιουργία μιας έκρηξης. Ένα επιπρόσθετο εκρητικό φορτίο μπορεί να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες. Το TOS-1A Solchepek αποτελεί μια αναβαθμισμένη έκδοση του αρχικού βαρέως φλογοβόλου συστήματος TOS-1. Υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τον Ρωσικό στρατό το 2001, πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε ένοπλες σειράξεις στην Τσετσενία. Ένα πυραυλικό σύστημα TOS-1A μπορεί να κοστίσει περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η Newsweek, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης, της εκπαίδευσης και των πυρομαχικών. Το σύστημα μέχρι στιγμής έχει εξαχθεί στην Αρμενία, στο Αζερβαϊτζάν, στο Ιράκ και στο Καζακστάν. Το TOS-1 είναι η πρώτη έκδοση του οχήματος με συνολικά 30 σωλήνες εκτόξευσης πυράβλων 220 χιλιοστών αντί για τους 24 σωλήνες του TOS-1A. Κάθε σωλήνας εκτόξευσης πυράβλου του συστήματος TOS-1A έχει μήκος 3,725 μέτρων και μπορεί να εκτοξεύσει μη κατευθυνόμενους πυράβλους, με όλο το σύστημα να είναι τοποθετημένο στο κέντρο ενός τεθωρακισμένου ερπιστριοφόρου σασιού. Η πλατφόρμα μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.